να λέει οτιδήποτε άλλο, πέραν αυτό που λέει ο κύριος Γιωργαντάς, ότι... Έχει παραβιαστεί όμως το ελληνικό κοινοβούλιο. Έχει παραβιαστεί όμως το ελληνικό κοινοβούλιο. Ακούστε με, λέω απλώς ότι δεν κατηγορείται για συναλλαγή ή οτιδήποτε άλλο, θέτεται ένα πλαίσιο. Και ρωτώ τον κύριο Δρίτσα, γιατί δεν υπήρχε μία ανακοίνωση, οτιδήποτε, μία απάντηση, ότι παιδιά, έγινε, τελείωσε, πήγα διακοπές και δεν έγινε κάτι. Κύριε Νιβλή, πώς να αντέξει η Νέα Δημοκρατία και το σύστημα που τη στηρίζει, το ότι η χώρα προχωράει. Δεν μπορεί να το αντέξει. Mm-hmm. Και προχωράει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση αριστερά. Είναι αδύνατο. Της είναι πάρα πολύ βαρύ. Και φυσικά ευτελίζεται και ευτελίζει και τον πολιτικό βίο, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα και τα επικοινωνιακά της επιτελεία, και όχι μόνο ο αρχηγός της, με όλα αυτά τα ανόητα που κάθε μέρα επινοεί και κάνει, αλλά και όλο το σύστημα το οποίο ενεργοποιείται καθημερινά. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν ότι η χώρα προχωράει με κυβέρνηση. Κύριε Δρίτσα, πάνω σε αυτό δεν απαντά στην ερώτηση. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ γνωστό. Κάνει διακοπές στο Ροδάκινο, στην Κρήτη. Ναι. Κάνει διακοπές στην Αίγινα. Κάνει διακοπές με τον κόσμο. Σε σπίτι φοπλιστή στο Σουνίου. Είναι κακό να πάει όμως. Είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Στο πλαίσιο όπως η κυρία Παναγωπούλου, που δεν τη γνωρίζω, έκανε τη σχετική δήλωση μια σχέση φιλίας και εκτίμησης που αναπτύχθηκε. Μας ενδιαφέρει, κύριε Παναγωπούλου, πρωθυπουργό μας ενδιαφέρει. Συγγνώμη, παρακαλώ, δεν διέκοψα. Στο πλαίσιο μια σχέση φιλίας και εκτίμησης που αναπτύχθηκε και με τον Μακαρίτη πλέον, τον Παναγόπουλο, και με την ίδια ως σύμβουλο του Πρωθυπουργού για τα θέματα της ομογένειας και της, του ελληνισμού, αποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός αυτή την πρόσκληση για μία διακοπή των εργασιών μακριά από τη δημοσιότητα. Η κυρία αυτό μια ανάγκη με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, αυτό γιατί... μακριά από τη δημοσιότητα, αυτό γιατί το χωρίς να εμπλέκεται κανενός είδους συναλλαγή. Ούτε Χριστοφοράκη υπάρχουν μα εδώ, δεν ούτε Siemens, ούτε δωράκια, ούτε τίποτα. Δεν κατηγορείστε. Την παραμονή της ψήφισης, των 120 δόσεων θα το κάνουμε θέμα. Έχετε 22 χρόνια για τις 120 δόσεις και μπήκατε τώρα και λέτε ότι το κάνουμε για τις 120 δόσεις. 22 χρόνια είναι που τις παιδιά ας το επιλέξουν και μάλιστα το βγάζουν από το σεντούκι. Όπως σήμερα άκουγα το πρωί στο Sky τον κύριο Πρωτοσάλτη να λέει ότι αυτά τα θέματα και ο κύριος Παπαχρήστου στα νέα δημοσιεύσει από τον Αύγουστο. Από τον... Δεν απάντησε κανείς. Τώρα είναι φωτογραφία. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ντεπό. Είναι, το έχουμε κρατούμενο. Και διαλέγουμε ποια στιγμή θα το βγάλουμε. Αν απαντούσε τότε στον κύριο Παπαχρήστο Πρωθυπουργό, δεν το είχαμε θέμα τώρα. Δεν το λέτε πολιτική. Μα δεν θα πάτε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαυρωτά ότι ίσως το πράγμα έχει τελειώσει. Αν κάποιος έλεγε, παιδιά, έγινε τελείωσε, δεν καταλαβαίνω τι το θέμα. Από τη μία πλευρά το λέτε. Επειδή ο καθένας προσπαθεί. Ο καθένας προσπαθεί να φτιάξει την ατζέντα του. Έχουμε μπροστά μας, κύριε Νιφλή, μια νέα τετραετία μετά από τις εκλογές που θα γίνουν τις εθνικές, πέραν των ευρωεκλογών και των περιφερειακών και δημοτικών, που η χώρα πρέπει να ανασυγκροτηθεί για τη νέα της προοπτική στον 21ο αιώνα μετά από μια τεράστια χρεοκοπία. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Μαυρωτά, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα, είναι σαν μοιραία και μοιραίοι να έχουμε βγει από τη χρεοκοπία, από την καταστροφή και να περί άλλα να τυρβάζουμε. Έχουμε ένα θέμα σε εξέλιξη. Το αν το ποτάμι θα αποκτήσει ξανά κοινοβουλευτική ομάδα ή όχι. Και να ρωτήσουμε τον κύριο Μαυρωτά αν. Μετά έχει... την...